Είμαι στη Γλυφάδα. Η ώρα είναι 1:45. 12:45. Μια ώρα 20. Άρα. Μπαίνουμε σε ένα παλικαράκι. Με κάλεσε τώρα η ταξί. Να πάμε να παραλάβουμε ένα με κοπελίτσα. Την αναμονή μου λέει, μήπως είσαι καλό, δεν μου λέει, ενώ στο κινητό μου να παίξω λίγο μουσική. Ρε φιλαράκι, στον ιδιοκτήτη της FSCO από ένα σίνεμα της μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες σχετικών συστημάτων στην Ελλάδα όταν είχαν έχει καλώδιο. Καλώδια, όχι καλώδιο. Δεν έχει περιπτώσει, το βιάζω, το βάζω. Έχει την κοπέτσα, μπαίνουν πίσω. Το συνδέουμε, βάζει μουσική, ήταν η διάτημα δηλαδή. Και βάζει τη μουσική που γνωριστήκαν. Άρχισα να τριχιάζω, έτσι. Και έτσι κάνει πρόταση γάμου. Το έρισα και αυτό, ρε παιδιά. Στο ταξί μου στην Γλυφάδα, μία παρά. Γι' αυτό γουστάω τη δουλειά κάνω, ρε πούστη. Έχει γαμάτες φάσεις, γάμο την πουτάνα. Ό,τι και να κάνω, έχει εκπλήξεις. Το ζω, ρε πούστη. Το δάκρυ εδώ. Μου ήρθε να γίνω κουμπάρος, αλλά λέω μετά. Οικονομικά σκατά είμαστε. Γκάς μαλακής. Κόφτε. Δεν λέει. Μείναμε εκεί. Είπα να κοιτάξω την τουγκούσα, αλλά ήταν με κάρτα. Το κόψα. Ηλίθιος είμαι. Πες το χαρτί. Είχαμε συνοηθεί το μεταξύ για τον πρόλογο να πηγαίνω προς Λιφάδα, αλλά να πηγαίνω, ξέρεις, Κυκλάκια. Έκανε ένα αρτίκλο εγώ, μαλάκα. Αυτή η Γλυφάδα ήταν ατελείωτη. Πού, σε κάτι βουνά τους πήγα, σε κάτι παραλίες από κάτω. Έφτασα, μετά έκανα μισά ώρα. Αλλά έφτασα. Είχαμε συνοηθεί έτσι. Να καθυστερήσω. Το παραγάμισα, αλλά δεν πειράζει. Να λέγα, άντα παιδάκια. Πέτυχε το μαλάφι. Εντάξει. Ο τύπος το κάνει, το κολπάκι. Ωραία, το κάναμε και αυτό. Γαμάτες, ρε, πώς θα σας πω. Τι ζω, ρε, ο μαλάκας. Τι ζω, ρε. Και γραμμό της φάσης, ρε, φίλε. Πα! Άρη, καλή νύχτα τώρα. Τι να λέμε τώρα. Τελείωσε η φάση.